Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Ελεύθερη μετά από 167 ημέρες στις τουρκικές φυλακές, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί έφτασαν τα ξημερώματα στη χώρα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής στο Ιόνιαν. Τροχείο με ένα νεκρό στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος του Βουπρασίου. Ο οδηγός γιοταχή για να αποφύγει τετράποδο έπεσε πάνω σε άλλο γιοταχή και σε πεζούς. Λαμπρή εορτασμή του 15 Αυγούστου με κατάνοιξη πιστής σειραίων στους ναούς για να γιορτάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού. Η Κεφαλονιά γιορτάζει τον Πολύχο της Άγιο Γεράσιμο. Αύριο κορυφώνονται θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ζωντανά από το Ιόνιαν ο πανηγυρικός Μέγας Ασπερινός, η Θεία Λειτουργία και η έξοδος του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου από την Ιερά Μονή του Αγίου στα Ομαλά. Έφυγαν και οι τελευταίοι αδειούχοι για τον 15 Αύγουστο. Άδειασαν οι πόλεις και γέμισαν τα νησιά και οι δημοφιλείς καλοκαιρινοί προορισμοί. Έριξε αυλαία η έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Κοντοσταυλάκη Ζάκυνθος η Ντίβα.